Βλέποντας τον διπλανό τους που έρχεται και λέει: κοίτα τι έχω στο σώμα μου, έχω γεμίσει. Λέει: δεν πάω καθόλου. Ή θα βρω να βάλω συνεργείο να μου τους μαζέψουν, ή δεν πάω καθόλου. Σε μια έρευνα που έχω κάνει μόνος μου και ρωτάω τους ανθρώπους, μου λένε οι 8 στους 10 ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στα μέσα Οκτωβρίου είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχει έξαρση στο πληθυσμό ωφέλιμου εντόμους ελιάς, το οποίο όμως προκαλούσε εξανθήματα στο σώμα αγροτών κατά τη συγκομιδή της ελιάς σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Μαλεβιζίου, με το γεγονός να προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο. Ναι, φαγούρα, ειδικά το βράδυ δεν παλεύεται καθόλου. Και πώς δηλαδή εσύ αυτά τα εξανθήματα, σε όλο το σώμα? Στην κοιλιά πιο πολύ και στην πλάτη, αλλά και στα πόδια να πάει κάτω. Έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε ένα άκαρι. Το άκαρι είναι ένα μικρό αραχνάκι, το οποίο το βρήκαμε πάνω στα τσιμπήματα που είχαν οι παραγωγοί την ώρα που μαζεύανε τις ελιές. Έχει σταλεί δείγμα για ταυτοποίηση, να δούμε ποιο ακριβώς άκαρι είναι. Μας έχουν κάνει αναφορά και για τα καλέσα και για τη ροδιά, ότι υπάρχει πρόβλημα, και είχα ακούσει και για άλλους δήμους. Μετά από αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μικροσκοπικό άκαρι στα φύλλα της ελιάς, με το φαινόμενο να βρίσκεται σε έξαρση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Πρόκειται μάλιστα για ένα μικρό αραχνάκι, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι αρπακτικό άλλου επιβλαβούς εχθρού της ελιάς. Φέτος υπήρχε μια έξαρση πιο μεγάλη. Πώς έγινε φέτος να έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, δηλαδή να φοβούνται να πάνε στις ελιές? Πιθανώς αυτό είναι ένα ωφέλιμο έντομο, όπως έχω πει, δηλαδή ένα αρπακτικό από κάποιο άλλο έντομο ή άκαρι, το οποίο βλάπτει την ελιά. Ναι, αυτό δηλαδή κάνει καλό στην ελιά. Αυτό κάνει καλό στην ελιά. Για κάποιο λόγο ξέφυγε ο πληθυσμός του βλαβερού εντόμου, οπότε αυξήθηκε και ο πληθυσμός. Με την πτώση της θερμοκρασίας, ο εντομολόγος και γεωπόνος στο Δήμο Μαλεβιζίου σημειώνει ότι το πρόβλημα είναι μικρότερο, με τον ίδιο να δίνει συμβουλές προς τους αγρότες, οι οποίοι κρατούσαν στάση αναμονής για το λιωμάζωμα. Να βρουν τη λύση στο πρόβλημα. Φοβούνται πολύ να πάνε σε ελιές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία, θα έχουν λιγότερα προβλήματα. Οπότε πιο καλά τώρα να πάνε τώρα σε ελιές. Τώρα που πέφτει η θερμοκρασία θα είναι καλύτερα.